Το Κατερίνα έρχεται συμπτωματικά λίγες ώρες μετά τη συζήτηση που είχατε οι δύο ομάδες για τους πιθανούς τραυματισμούς και το πώς αντιδράει η αντίπαλη ομάδα. Θες να πεις κάτι? Τι να πω γι' αυτό. Το να πέσει κάποιος με το κεφάλι και να χτυπήσει από τα τρία μέτρα είναι το ίδιο. Φυσικά και η Εύη πάντα ήταν δίπλα μου σε όλους τους τραυματισμούς. Και όταν ήμασταν συμπαίκτες και όταν ήμασταν αντίπαλοι. Δεν νομίζω ότι εγώ δεν έχω δείξει ανθρωπιά σε οποιοδήποτε παίκτη έχει χτυπήσει. Τι λες, Ηλία? Δεν είναι θέμα μόνο ανθρωπιά. Είναι θέμα ότι όλο αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά έρχεται όλο αυτό όντως συγκυριακά με τη χθεσινή μας κουβέντα. Και επειδή πριν την άκουγα την Κατερίνα, θα μ' άρεσε πολύ να κάνει και μια αναφορά σε αυτό το πράγμα, ότι σταμάτησε χωρίς να υπάρξει κάποιο σφύριγμα. Με την Εύη μίλησα, Ηλία. Τα λόγια της Ναι, εντάξει, επειδή όμως τώρα στο λόγο σου που σ' ακούω και εγώ που δεν σ' άκουσα, θα μ' άρεσε σαν θεατής να ακούσω κάτι τέτοιο, γιατί έχετε να κολλήσει όλο αυτό που έγινε χθες. Και δεύτερον, δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τους τραυματισμούς. Κάποια όταν, λόγια όταν δεν χρειάζεται να τα πω μπροστά στην κάμερα. Όταν είναι αληθινά, δεν είναι θέμα, μπορώ δεν να είναι πάρω θέμα την έρκεια της, το πω, της δεν είπα. Δεν θέμα μόνο της κάμερας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν δίπλα μου και, και με βοήθησες. Μπροστά στην κάμερα δεν χρειάζεται χθες, να το πω στην κάμερα για να χθες, φανώ. Ναι, χθες όμως ήθελες να φανείς και να πεις άσχημα πράγματα για το ότι άμα σταματάμε ή δεν ερχόμαστε να σε δούμε. Και χθες είχες την όρεξη να το κάνεις αυτό. Θα ήταν ωραίο να κάνεις και το αντίστοιχο όταν θες να πεις κάτι όμορφο. Και να πεις ότι η Εύη σταμάτησε χωρίς σφύριγμα για να διαφερθεί και ήρθαμε όλοι και όχι για να φανούμε από ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι θέμα να ακούσω το ευχαριστώ. Να, είναι θέμα να σου βγαίνει. Απλά δεν θα ξέρω τι προσπαθεί να κάνει να μα χαλάσει τη διάθεση ή δεν θα το καταφέρει. Να σου χαλάσει τη διάθεση. Την Εύη την ευχαρίστησε, ξέρω ότι είναι δίπλα μου και αργότερα. Και χθες είπε ότι όταν κάποιο τραυματίζεται ή σταματάει ή φεύγει, δεν συνεχίζει. Βγήκα εκτός. Εντάξει, okay. Κατερίνα, να σου πω λίγο γιατί να αναφερθώ λίγο. Μα πάλι με προσβάλλει ο Ηλίας. Δεν το είπε. Δεν μίλησα κατευθείαν μαζί σου. Δεν προσβάλλω. Θα μ' άρεσε να ακούσω και μια αναφορά για αυτό το πράγμα. Γιατί χθες ανέφερε κάτι άσχημο για μας σαν ομάδα, ότι δεν νοιάζομαστε. Και θα μ' άρεσε και σήμερα. Είπα εγώ ότι δεν νοιάστηκε. Χθες δεν είπε στο συμβούλιο ότι όταν έχει πέσει, δεν ήρθε κανένα από την ομάδα να δει και να ρωτήσει τι κάνει και πώ είσαι. Τότε δεν είχε έρθει κανένα. Εντάξει, απλά όταν κάνει αναφορά για κάτι άσχημο. Είχα έρθει βέβαια και είχα ρωτήσει. Και την επόμενη μέρα σε ρώτησα και με την το Γιάννη. Την επόμενη μέρα με ρώτησε, ναι. Εντάξει. Και ο αγόρι μου ήταν ο πρώτος που ήρθε και με βρήκε, ο μόνος που με και ζήτησε συγγνώμη. Τέλος πάντων, εγώ δεν το, λέω, δεν το λέω για να την πω. Το λέω επειδή χθες υπήρξε μια κουβέντα και θα μ' άρεσε να ακούσω και αυτό, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση που σταμάτησε η Εύη. Οπότε θα μ' άρεσε να ακούσω και κάτι. Η Εύη πάντα σταματάει, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Εντάξει, okay. Εγώ παρατηρώ την συγκεκριμένη συζήτηση. Βλέπω ότι το πάθος συνεχίζεται και μετά το αγώνισμα όπως υπάρχει αυτές τις τελευταίες μέρες. Σάκη μου, όταν έχω άδικο το παραδέχομαι, όταν έχω δίκιο καλό είναι να το παραδέχονται και άλλοι. Στη συγκεκριμένη τότε περίοδο, όταν εγώ τραυματίστηκα, δεν είχε έρθει κανένας. Μετά ήρθε ο Νικόλας τρέχοντας και μου λέει συγγνώμη δεν το είδα εκ μέρους όλης της ομάδας. Κανένας άλλος δεν ήρθε. Την επόμενη μέρα μου είπανε κάποια άτομα. Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Να μεταφέρω λίγο. Απλά γιατί βγαίνω εκτός από τα ρούχα μου όταν ακούω τέτοια πράγματα, ότι δεν νοιάζομαι για τους. Μπορώ να πω. Είναι δυνατόν να βάζω πιο πάνω τον τραυματισμό της Εύης από το να πετύχω ένα στόχο και να κερδίσω μια μπάρα Δημητριακών ή οτιδήποτε. Ξεστή, είναι, αν είναι δυνατόν. Είναι άτοπο να συγκρίνεις τραυματισμούς και να λες ότι το δικό μου είναι πιο σοβαρό από τις Εύης. Θα μπορούσα να σπάσω τον αφιένα μου, Ηλία. Και η Εύη δεν ξέρει τι έχει και σταματάει όμως. Ξέρω η Εύη τι έχει γιατί είμαστε στην ίδια ομάδα. Okay. Άμα μπορούμε να συγκρίνουμε τους τραυματισμούς και ένας τραυματισμός είναι πιο σοβαρός από τον άλλον και τον παίρνουμε αψήφιστα επειδή της βγαίνει απλά όμως και πρέπει να συνεχίσει. Χωρίς όμως. Τέλος okay. πάντων, δεν απλά μετριούνται. Να πω λίγο κάτι. Επειδή η Μελίνα αναφέρθηκε σε όλη την ομάδα, γι' αυτό και ο Ηλίας δεν μπορεί να ξέρει εμείς τι είπαμε, γιατί τα είπαμε στην εκκίνηση και είναι λογικό, επειδή θύχτηκε σαν ομάδα και ο Ηλίας αυτή τη στιγμή είναι ένα μέλος της ομάδας μας, να βλέπει ότι ακούγονται μόνο τα άσχημα και όχι τα θετικά. Γι' αυτό πήρε θέση. Όχι για να θίξει εσένα προσωπικά, αλλά γιατί η Μελίνα αναφέρθηκε ότι κάνουμε τα πάντα προκειμένου να κερδίσουμε. Και ανέφερε κάτι το οποίο ήταν άτοπο, χωρίς επιχειρήματα και μίλησε για τους τραυματισμούς, κάτι το οποίο δεν έπρεπε να αναφέρει και το ξέρεις και εσύ ίδια ότι δεν ήταν αυτό λόγος που φαίνεται η ομάδα μας ότι κάνει τα πάντα για να κερδίσουμε. Μπορεί να πει κάτι άλλο αν έχει, αλλά αυτό δεν ήταν λόγος. Και σήμερα θα του φαινόταν πιο normal να είχε αναφερθεί κάτι, γιατί όχι σε μένα σαν Εύη μόνο, γενικά ότι η ομάδα μας έκανε αυτό. Εγώ πιστεύω, γι' αυτό δεν το είπες. Εγώ το είπα απλά επειδή έτσι. Καταλαβαίνω πως έτσι απλά να έρθει σε σχέση με το χθεσινό. Πρώτη κουβέντα έπιασα την Εύη και την είπα σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες και ήσουν λοιπόν, δίπλα.